Το πάτρεμα του ιδιωτικού και του δημόσιου μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό μπορεί να γίνει κάτω από την ομπρέλα του strategic foresight. Τι εννοούμε δηλαδή, του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Γιατί αφορά αυτό τις επιχειρήσεις του μέλλοντος, καταρχάς γιατί προέρχεται από τις επιχειρήσεις. Χρησιμοποιείται εδώ σήμερα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, περιβάλλον, σχολεία, κοινωνία. Πράγματι, αυτό το οποίο κάνετε εσείς και είναι για καλό, πιστεύω ότι θα είναι και για ένα καλό μέλλον. Για τη Henkel, η αειφορία και η βιωσιμότητα είναι ένας συνδυασμός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αλλά και αποστολής. Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη αν δεν υπάρχουν βιώσιμες κοινωνίες και βιώσιμο περιβάλλον. Στόχος μας είναι, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, να προστατεύσουμε τους υδάτινους πόρους και να περιορίσουμε τα απόβλητα που δημιουργούμε στο περιβάλλον. Δουλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις σε συνθέσεις πιο φιλικές προς το περιβάλλον και πραγματοποιούμε δράσεις όπως αυτή του Dixan καθάριση σε βάθος, ενώ με την ανάσυρση του πλαστικού που κάνουμε από όλες τις δράσεις και με τη χρήση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, ερχόμαστε και το μετατρέπουμε αυτό το πλαστικό που ανασύρουμε σε νέα επαναχρησιμοποιούμενα αντικείμενα. Το 2022 το πρόγραμμα εξελίσσεται. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ρύπανσης του πλαστικού στην πηγή του. Πηγαίνουμε σε ποτάμια, βάζουμε μέσα στο πρόγραμμά μας λίμνες και υδροβιότοπους και σημαντικά υδάτινα οικοσυστήματα της πατρίδας μας. Ενώ ερχόμαστε και φέτος στην πηγή του προϊόντος μας να μιλήσουμε για την κυκλική οικονομία, φέρνοντας ουσιαστικά ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού στην αυαρχίδα της εταιρείας μας που είναι το Dixan. Η Apple έχει ξεκινήσει να φτιάχνει δικά της εργοστάσια ανακύκλωσης. Από το 2019, λοιπόν, στήθηκαν οι πρώτες μονάδες ανακύκλωσης, κυρίως στην Ισπανία, για πολυεθυλένιο, το οποίο είναι υλικό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί μετά σε διάφορες εφαρμογές, κλείνοντας τον κύκλο φιάλη σε φιάλη. Ένα από αυτά τα υλικά, λοιπόν, είναι αυτό που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή στο μπουκάλι Dixan. Αν θέλουμε να κάνουμε στους πολίτες περιβαλλοντική εκπαίδευση, μιλάμε για προώθηση υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. Να αναγνωρίσουν ότι το καθαρό νερό, αέρας και γη είναι δικαιώματα για όλους και όχι προνόμια. Και η επικοινωνία είναι αυτή που μας χρειάζεται και γι' αυτό πρωτοπορείτε αυτή τη στιγμή. Γιατί βγαίνετε και επικοινωνείτε μηνύματα. Οι πράξεις μας και οι δράσεις μας μετράνε. Και θα πει κάποιος, εντάξει, αυτό είναι κάτι μικρό. Ναι, ο καθένας από μας μπορεί να κάνει κάτι μικρό και πρέπει να κάνει κάτι μικρό. Αλλά αν ενώσουμε όλα αυτά τα μικρά μαζί, μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο. Για καλό.